Διαφορετικό σε σχέση με προηγούμενες χρονιές θα είναι φέτος ο εορταστικός διάκοσμος στην πλατεία Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όσοι περιμένουν να δουν κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης και της πρωτοχρονιάτικης περίοδου τα γνωστά από τις προηγούμενες χρονιές παιχνίδια όπως το καρουζέλα αλλά και το παγοδρόμιο, μάλλον θα απογοητευτούν καθώς το φετινό εορταστικό σκηνικό θα είναι διαφορετικό. Η αλλαγή στο νομικό πλαίσιο που ορίζει τη λειτουργία των χριστουγεννιάτικων αγορών δεν επιτρέπει τη λειτουργία Luna Park και έτσι η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης σκοπεύει να αξιοποιήσει με διαφορετικό τρόπο τη γιορτινή πλατεία Αριστοτέλους. Από τις 20 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου στο χώρο πρόκειται να λειτουργήσει η χριστουγεννιάτικη αγορά. Θα στηθούν συνολικά 32 ομοιόμορφα κιόσκια από την Οδό Μητροπόλεως μέχρι και την Ερμού, τα 20 από τα οποία θα ενοικιαστούν σε εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ τα 12 σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, ενώ χώροι θα παραχωρηθούν και σε 4 ραδιοφωνικούς σταθμούς. Στο σημείο θα μπορεί να βρει κανείς ήδη δώρων, χριστουγεννιάτικες κάρτες, παραδοσιακά γλυκίσματα καθώς και φαγητό. Η επιλογή των επιχειρήσεων θα γίνει με κλήρωση και δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις της πόλης που έχουν αφημή και ασφαλιστική ενημερότητα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο οποίος διοργανώνει φέτος τη χριστουγεννιάτικη αγορά χωρίς τη συμμετοχή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, θα εισπράξει για κάθε στάντ τέλος 300 ευρώ, ενώ οι συμμετέχοντες θα πληρώσουν για τη ΔΕΗ ποσό 100 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις θα κληθούν να πληρώσουν μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Και μιας και στην πλατεία Αριστοτέλους δεν πρόκειται να δούμε καρουζέλ και παγοδρόμιο, οι άνθρωποι του πολιτισμού θα έρθουν να καλύψουν αυτό το κενό και να τον αξιοποιήσουν δημιουργικά. Από τις 20 Δεκεμβρίου μέχρι και την 5 Ιανουαρίου, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν ένα μικρό δάσος από έλατα που θα στηθεί στην πλατεία Αριστοτέλους, ενώ θα μπορούν να συμμετέχουν και σε δράσεις χειροτεχνίας, μαγειρικής και κατασκευών. Η είσοδος στο χώρο θα είναι ελεύθερη και οι επισκέπτες θα μπορούν να φωτογραφηθούν, να γράψουν τις ευχές τους και να συμμετέχουν σε διαδραστικά παιχνίδια και να απολαύσουν μουσική από χοροδίες και μουσικά σχήματα.